Το επικείμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συνιστά πολεμικό προσκλητήριο κλιμάκωσης της εμπλοκής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεων στον υπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία, ακόμα και με αποστολή στρατευμάτων, αλλά και στην ασύλληπτων διαστάσεων γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού από το Ισραηλινό κράτος κατακτητή. Βασική κατεύθυνση η πρημοδότηση της ευρωνοσιακής πολεμικής βιομηχανίας που πληρώνουν οι λαοί καταπνίγοντας τις ανάγκες τους. Ευρωπαϊκή Ένωση και ΗΠΑ αποτελούν τους μεγαλύτερους εξαγωγείς όπλων στη Μέση Ανατολή και τους πρώτους πελάτες του Ισραήλ. Από τα ποτισμένα με το αίμα των λαών πολεμικά πεδία περνούν ενεργειακοί και εμπορικοί διάδρομοι, κρίσιμα γεωπολιτικά συμφέροντα και ανταγωνισμοί ανάμεσα σε ΗΠΑ, Ευρωπαϊκή Ένωση, ΝΑΤΟ και την καπιταλιστική Ρωσία και Κίνα. Η ευρωνοσιακή υπερελιστική επιχείρηση Ασπίδες με την ελληνική κυβέρνηση συντονίστρια, απολαμβάνοντας στήριξη όλων των αστικών κομμάτων στην Ελλάδα, στέλνουν στη φωτιά του πολέμου στην Ερυθρά Θάλασσα και ελληνική φρεγάτα για τα συμφέροντα των εφοπλιστών. Να δυναμώσει η αφοτελής πάλι των λαών για καμιά στρατιωτική αποστολή εκτός συνόρων, καμιά εμπλοκή στους πολέμους, για ελευθεριά στην Παλαιστίνη.